την παρεξήγηση. Γιατί τώρα η μνήμη αδυνατή, δεν κρατάει. Αλλά πάντως δεν πάω να εύχομαι. Τούτο σας το υπόσχομαι, επειδή δεν μπορώ άλλο τίποτα να σας προσφέρω. Και εσείς με ευεργετείτε, εκεί που είμαι ελεύθερος προσεύχομαι. Δεν περιευτολογώ, δεν καφησιολογώ. Αλλά σας εξομολογούμε. Επιμένω, πολλάκις με έπαινε την ανέδεια. Πανάγαθε, σε παρακαλώ. Εσύ με ήλκησες. Εσύ με φόρεσες θάλασσα. Σε παρακαλώ, Πανάγαθε. Δεν εγκαταλείψεις. Βοήθησε. Πώς θα περπατήσει τώρα η κοινωνία. Έχει γίνει δόγμα της ζωής η διαστροφή, η διαφθορά, η κακοήθεια και η παλιανθρωπιά. Εάν θέλει κανείς να ζήσει χριστιανικά, πρέπει να μπει παράδειγμα. Γιατί οι διάφοροι τομείς, δυστυχώς να πω και παράπονο, και ακόμα και μέσα στα ράσα ακόμα, δεν υποστηρίζουν τα ιδανικά της πίστεως και τα ήθη των προγόρων μας, της παραδόσεως μας. Προσέξτε, γιατί σας λέω και τούτο, όχι ως είδηση, αλλά ως πληροφορία. Δεν έχουμε μέρες. Να το ξέρετε, να στο λέω υπεύθυνα. Εντός ολίγου θα έρθω φοβερά δυνάμει. Είμαστε στον δρόμο της εντελείας. Προσέξτε να φροντίσετε τις σχέσεις σας με τον Θεό. Να πεθάνω αύριο. Και ψυχή να πάει στο δικαστήριο. Όσο είναι τα μάτια ανοιχτά, μπορεί ο άνθρωπος να αισθάνεται ότι είναι Κύριος. Όταν κλείσουν τα μάτια, τότε η ψυχή δένεται χειροπόνα να πάει στο δικαστήριο, να απολογηθεί. Πού έβαλε τη ζωή της. Έζησε ηθικά, χριστιανικά, σωστά, αξιοπρεπή. Γι' αυτό προσέξτε, δεν έχουμε μέρες. Άλλωστε, εμείς είμαστε από όλοι. Τις αμαρτίες μας συγχωρά όταν μεταρρούμε, αλλά μας χαρίζει και την υιοθεσία και αποκτούμε θεοαγιστία. Γινόμαστε οι του Θεού να μας υπηρετούν άγγελοι. Αυτός είναι ο προορισμός μας. Αδελφοί μου, μην τρελάστε. Ό,τι υπάρχει κάτω από τον ουρανό, να το φτύνετε. Και ψευτιά και ματαιώνει. Ο θάνατος. Εγώ θα πεθάνω. Εσείς αξιοπρεπείς κύριοι, πέστε μου τι πήρατε μέχρι τώρα από τον κόσμο αυτό που αγωνίζεστε. Σιγά. Ακέραιο, διότι ο νους είναι η σύσταση, η υπόσταση της προσωπικότητας. Σώμα έχουν και πίθηκη. Ο νους δεν μπορεί να είναι εκείνος ο οποίος, γιατί πάλι τώρα είναι διπλή. Ο διάβολος, η αιτία των κακών, δημιουργεί δύο μορφές πάλης, την πρακτική και την θεωρητική. Με την πρακτική προσπαθεί να μας γεράσει, να κάνουμε κατά πράξη κακά, να κλέψουμε, να αρπάξουμε, να σκοφαντήσουμε, να αδικήσουμε, να πούμε ψέματα, να κάνουμε αλήθικες πράξεις. Άμα δεν τα καταφέρεις στην πρακτική, τότε έρχεται σε θεωρητική. Τότε φέρνει στο νου σκέψεις πονηρές. Αυτό ακριβώς είναι τώρα η προσοχή. Τώρα εμείς κρατούμε το νου και παρακολουθούμε. Ποιο είναι αυτό που ήρθε στο νου. Είναι παράνομο, λέω, α, είπα για πίσω μου, σατανά, μέρε Χριστού βαστάζω. Αποφεύγουμε το νόημα του παρανόμου. Και έτσι αποφεύγουμε την ρητοπάθεια. Κρατούμε την ομολογία και βαδίζουμε στην επιτυχία. Διότι δεν δεχθήκαμε το παράνομο.
νέα ενότητα, διότι τελείως έχω εξαδελφεί. Με συγκλονίζει πάρα πολύ ο σεβασμός και η ευλάβη και η αγάπη που δείχνετε. Και αυτό με αναγκάζει να σέρνω με ό,τι στοιχείς. Έτσι για να σας καμαρώσω πρώτα και έτσι να προκαλέσω και το σύνδεσμο μεταξύ μας. Για να είμαστε μονιασμένοι και ενωμένοι, να αντέξουμε γιατί επλήθυναν οι αμαρτίες και ενδέχεται να πως ξεχάσουμε το σκοπό μας. Ξεκινούμε, αδελφοί μου, σαν πρώτη βάση, σύμφωνα με τη γνώμη των πατέρων μας, ότι απαραίτητο στοιχείο για μας, ειδικά τους μοναχούς, για να μην ξεχνάμε ποιοι είμαστε, ποια είναι η καταγωγή μας. Γιατί άμα αυτό το ξεχάσεις, είναι δυνατόν να προχωρήσεις. Άμα ξεχάσεις ποιος είσαι, ποιος ήσουν, τι θα γίνεις, πώς είναι δυνατόν να σταθείς και να κρατήσεις ακρίβεια, συνειδήσεως. Γι' αυτό απαράδειτο να μην ξεχνάτε, να το κρατάτε μέσα σας. Δεν πρόκειται να πιείνει, να θυμάστε ότι είμαι θα ιδιόχειρος κατασκευή του Θεού, κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Αυτός είναι ο σκοπός. Και για να κρατηθούμε εκεί χρειαζόταν υποταγή και εξάρτηση. Βλέπετε, αυτά δεν τα κρατήσαμε. Δεν κρατήσαμε την υποταγή και την εξάρτηση, που ήταν απαραίτητα στοιχεία, και οι άγγελοι και οι άνθρωποι, και κρεμιστήκαμε στη φθορά και στο θάνατο. Η παναγαθότης του ελυπήθηκε. Η πατρική του στοργή δεν μεταβάλλεται. Παρόλο που εκουσίως εμείς, χωρίς κανένα λόγο, έκαναμε την ανέσχυντον, από έτσι, πρόκληση. Εν τούτης η πατρική του στοργή και οι ιδιώτες δεν μετεβλήθηκε. Αλλά κατέβηκε ο ίδιος, εφόρεσε τη δική μας φύση, να την αναπλάσει όπως την κατασκεύασε από την αρχή, και να μας δείξει και τους τρόπους της επιστροφής. Γιατί, όπως είναι γνωστό και πάντοτε το λέμε, δεν το αισθανόμεθα. Μετά την πτώση ο άνθρωπος έπαθε διαστροφή και δεν μένει μέσα του ποτέ η έννοια του καλού, αμετάβλητη και ακινητή. Μάλλον και με προσπάθεια ακόμα θα το κρατήσει. Αυτός ο τρόπος λέγεται μετάνοια. Δηλαδή, η πατρική στοργή, αφού με τα αίμα του επλήρωσε την ενοχή μας και με το παράδειγμα του μας έδειξε τον τρόπο της επιστροφής, και πάλι δεν πειθαρχούμε. Τότε κατέβηκε χαμηλότερα η παναγάπη του και μας έδωσε την μετάνοια. Και σαν να μας λέει πατρικά, καλά, αφού δεν μπορείτε, αισθανθείτε την αδυναμία σας, ζητήστε συγγνώμη και συγχωράω. Αυτός είναι ο τρόπος, τροποντινά ο πρακτικός της μετανοίας. Και αυτό είναι το απόλυτο καθήκον εμάς τους μοναχούς. Γι' αυτό και η πατρική στοργή του Χριστού μας μας διάλεξε εμάς από το πλήθος των ανθρώπων και μας έφερε εις τον χώρο αυτού. Αυτό με λέει περίεργο, αφού διοικεί αυτός με την πρόνοια του, με την πατρική του στοργή. Και υπέρ εκ περισσού που μπορούμε να φανταστούμε. Εμείς φεύγουμε από την πίστη μας προς την πρόνοια της διοικήσεως του και έρχεται να βάλουμε μπροστά την ελεηνότητα της λογικής, να κάνουμε εμείς απόφαση και κρίση. Τότε σαν που να παραμερίζουμε τον Χριστό μας στην πρόνοια του. Καλά, δεν χρειάζεσαι να, εμείς καταλαβαίνουμε, ξέρουμε εμείς τι θα μας πεις εσύ. Τι πάει το πράγμα. Εμείς αδελφοί μου βαδίζουμε διαπίστεως και μόνο. Εάν βαδίζουμε διαπίστεως και μόνο, τότε δεν μπορεί τίποτε να μας κουρλήσει, να μας ξεκουρλήσει από την υπακοή και την εξάρτηση του Θεού. Και δεν μας ενδιαφέρει τίποτε.
επειδή πιστεύουμε ότι δεν δικούμεθα αυτό αυτόν, δεν μπορούμε, δικούμεθα από την πρόνοια του Θεού αλάθαστα και δεν έχουμε πείρα όσες σάπεις, αν εκτελέσαμε τη δύναμη της λογικής, πόσα κακά πάθαμε. Και αν είμεθα και σε αυτή την αθλειότητα τώρα που βρισκόμεθα του μαράσμου, είναι γιατί έδουλεψε ακατάσχετα η λογική και ξεχάσαμε την βάση. Γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας, προσέχετε τώρα που είστε ζωντανοί. Βλέπω κι εγώ δυστυχώς τώρα και λέω, είναι τρόμα νεκρών είμαι. Καταστράφηκε η σκέψη ο νους, τα μέλη, τα πάντα. Τώρα που είστε ακόμα ζωντανοί και υγιείς και έχουμε χρόνο ακόμα μπροστά μας, προσπαθήστε, κρεμαστείτε εις την θείαν πρόνοια, διαπίστεως και μόνο. Καταργήστε τελείως, σβήστε τελείως το νόημα της λογικής. Η λογική μόνο χρειάζεται εάν περπατώ και μπροστά μου έχει κάτι που είναι επικίνδυνο. Τότε κάνω λογική να μην πέσω και σκοτωθώ. Αυτή είναι η λογική, όχι όμως λογική στο πώς να διαθέσω τη ζωή μου. Πώς να ευαρεστήσουμε τον Θεό, αφού το πρώτο μας καθήκον είναι να αγαπήσουμε τον κλείο τον Θεό. Γιατί αυτός πρώτος πρέπει να αποδείξουμε πρακτικά αυταπάρνηση και αυτή γίνεται η ιδέα της υπακοής και της υποταγής. Η υπακοή και η υποταγή θα αποδείξουμε πρακτικά ότι δεν έχουμε δική μας νόμη, δεν έχουμε δική μας θέληση, δεν έχουμε δική μας προτίμηση. Δεν ενδιαφερόμεθα εμείς, ουχή του ανθρώπου ή όντως αυτού. Αυτό με λυπηρεί μόνο. Και βαδίζουμε λοιπόν διαπίστεως δια της προνοίας του. Όμως, απαιτεί, δεν γίνεται. Εν σώματι κατά χρέο αμαρτίας, Θεός σου και συνέψεται. Όταν δηλαδή δεχόμεθα μέσα μας την προσβολή του παραλόγου και κάνουμε συνδυασμό, είναι η τοπάθεια και η χάρη σε απουσιάζει. Και τότε το κόμμα μας χάσαμε. Περνά ο χρόνος, ο καιρός έτσι. Παρακαλώ την αγάπη σας, ξυπνάστε. Να μην χάσουμε. Μην προσβάλλουμε τον Θεό που έδειξε τόση αγάπη για μας. Εναντίον τόσων υπολείπων ανθρώπων για τους οποίους για όλους εσταυρώθη. Προσέχετε πολύ. Η αυταπάρνηση γεννάται δια της υπακοής. Χωρίς υπακοή μην πίστευετε. Εκείνος που δεν κάνει υπακοή πιστεύει σε δική του σκέψη. Πιστεύει σε δική του γνώμη. Πιστεύει στον δικό του λόγο. Άρα αυτό δεν έχει αυταπάρνηση. Αυτό δεν μετέχει μέσα στην πρακτική έννοια της μετανοίας. Γι' αυτό η χάρη δεν τον πλησιάζει. Και έτσι πάει ο κόπος του χαμένος. Δεν είναι μόνοι μας εμείς οι ίδιοι. Δεν παρατήσαμε τα πάντα, αρνηθήκαμε τη μάνα που μας γέννησε και πέταξαμε από τα όλα και ήρθαμε εδώ πιστεύοντας ότι μας κάλεσε ο Χριστός. Τι δουλειά έχουμε τώρα εμείς, τα σκεπτόμεθα, με το εάν, με το μήπως. Αυτή είναι η μεγαλύτερη δύναμη του διαόλου. Τι δουλειά έκλεισες η καλόγερη, αφού ήρθες εδώ με την αυταπάρνηση, ως νεκρός στον κόσμο. Ούτως ώστε να αποβάλεις τον παλαιόν άνθρωπο συν της παθήμασης και τις επιθυμίες και τότε να γεννηθεί δια της χάρης τους ο καινός άνθρωπος της αναπλάσεως του ανακαινισμού. Γιατί γι' αυτό ήρθε ο Υιός του Θεού, επλήρωσε την ενοχή μας δια του αίματος του, την περιεκτική ενοχή την πλήρωσε με το αίμα, αλλά όμως περιεκτική διαστροφή που αποκτήσαμε για τις εγκυμένες διανοίας πιτά πονηρά, όπως είπα. Αυτό δεν το αφαιρεί, διότι αν το αφαιρέσει αυτό, χάνεται η ελευθερία της προσωπικότητας. Και βλέπεις ο Χριστός μας δεν θέλησε να μειώσει την ελευθερία της προσωπικότητας. Γι' αυτό εφόρεσε την ανθρώπινη προσωπικότητα και αυτός. Και ήρθε ο ίδιος
την ανθρώπινη προσωπικότητα να την επαναφέρει στο αρχαίο απλού. Να την φέρει στο κατοικό ανακοιομείωση. Αυτό είναι το νόημα. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Λοιπόν, όλοι σας οι σπουδοί, είναι στην υπακοή, πατέρα. Κάπετε υπακοή. Και δεν έχετε να έχετε δική σας γνώμη. Μα γιατί έτσι. Μα όχι έτσι. Μα δεν το πήγαινες. Εγώ θα το έβαλα καλύτερα. Γιατί έκανε αυτός έτσι. Αυτά είναι η μεγαλύτερη διαβολικό της που δεν θα μας αφήσει ποτέ να ανοίξουμε τα μάτια μας. Μίλησα λίγο σκληρά. Με συγχωρείτε, δεν γίνεται αλλιώς. Σας το λέω και από τη μικρή μου πείρα. Πρέπει να τηρήσουμε τον νου. Πρέπει να κρατήσουμε τον νου σε θέση του ευλόγου. Οπότε θα ξυπνήσει και το τριμερές της ψυχής. Το λογιστικό, το θυμικό και το επιθυμητικό. Και αυτά θα ερεθίσουν τα δυνάμεις της ψυχής. Τη φρόνηση, τη σοφροσύνη, την αδρία, τη δικαιοσύνη. Τα μέσα τα οποία έχουμε καταφύσει και μπορούμε να αντισταθούμε στο παράλογο και στο διάβολο. Θα τον απελάσουμε. Αλλά όλα αυτά θα τα κάνει εάν ο νους προσέξει και δεν δεχτεί την ένοχο προσβολή. Δεν συνομιλήσει με την ένοχο σκέψη. Εάν συνομιλήσει, αυτό λέγεται συνδυασμός. Αμέσως το αρπάζει ο διάβολος. Άμα το αρπάξει, έχει εξουσία να δημιουργήσει ακηδεία και αμέλεια και ραθυμία. Μόλις πιάσει τον συνδυασμό, αποθεί τον Θείο Φόβο. Μα ο Θείος Φόβος είναι η πηγή του ζήλου και της θέρμης και της ευλαβίας και της προθυμίας. Όταν τούτα...